Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε για μία ακόμα εβδομάδα στην εκπομπή μας. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, 26 Τετάρτου. Βλέπετε τη Δέλτα τηλεόραση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την εκπομπή Ώρα της Ροδόπης σε συνεργασία με την εφημερίδα Χρόνος και το Χρόνος.gr. Είμαι ο Διονύσης Βοριάς. Στους τρόπους που βλέπετε αυτή τη στιγμή κάτω στις οθόνες σας, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, διότι όπως λέμε πολλές φορές, εσείς είστε τα μάτια μας. Εμείς βρισκόμαστε κυρίως στην Κομωτινή. Εσείς βρίσκεστε τόσο στην πόλη, σε όλες τις γειτονιές, τους οικισμούς. Μπορείτε να μας στέλνετε τις φωτογραφίες, τα βίντεό σας, τα θετικά και τα αρνητικά, ώστε τα μεν θετικά να τα αναδεικνύουμε, για να δείχνουμε και τα καλά του τόπου, που δεν έχει φυσικά μόνο αρνητικά. Τα δε αρνητικά να τα καυτηριάζουμε και να τα σχολιάζουμε, ευελπιστώντας οι αρμόδιοι να τα επιλύουν, πάντα προς όφελος του λαού της περιοχής μας. Ενδιαφέρουσα εκπομπή ΚΕΦ αυτή την εβδομάδα σας έχουμε ετοιμάσει. Στο πρώτο μέρος θα έχουμε σε ένα λεπτό μαζί μας τον Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής κύριο Παντελεήμονα, ενώ στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τον πρόεδρο των Ζηθεστιατόρων Ροδόπης, τον Ανέστη Βαφιάδη. Επίσης θα παρακολουθήσουμε ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ειδήσεις από τη Ροδόπη, μεταξύ των οποίων ο διπορικό μας στην αρχαία αλλά άγνωστη Μαξιμιανούπολη, την πρόταση ανάπλασης αρχιτεκτονικού γραφείου για το κέντρο της Κομωτινής, τόσο την πλατεία Ειρήνης όσο και το πάρκο της Αγίας Παρασκευής, ρεπορτάζ για την Πάνδροσο, την Καρυδιά, το Μίσχο και άλλους άγνωστους μέσα σε αγωγικά παραδείσους που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος περιμετρικά της Κομωτινής για να κάνει την βόλτα του ακόμα και τις εποχές που ζούμε τώρα και υπάρχει μέχρι και τις αρχές Μαΐου ο ιδιότυπος αυτός εγκλεισμός που βιώνουμε εδώ και 6 και πλέον μήνες. Ευθύς αμέσως θα καλησπερίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή τον Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής κύριο Παντελεήμονα. Σεβασμιότατε, καλησπέρα. Κύριε Βοριά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, σε όσους μας παρακολουθούν και κατά πρώτον να πω καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Ένας χρόνος στη ζωή μας, μια περίοδος η οποία έτσι σηματοδοτεί ουσιαστικά την πορεία μας προς την Βασιλεία του Θεού, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο αλλά είναι μια πορεία προς την αιωνιότητα. Και μάλιστα αυτήν την αιωνιότητα την εγκαινιάζει η Ανάσταση του Χριστού, που είναι και το τέλος αυτής της πορείας, τόσο της Αγίας και Μεγάλης της Ακοστής, η οποία προηγήθηκε, όσο δε και της Αγίας και Μεγάλης Βδομάδας, την οποία ήδη πορευόμαστε. Βρέθηκε και μια κοινή πτυχή με την κυβέρνηση και φαίνεται ότι οι εκκλησίες, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είναι ανοιχτές για τους πιστούς. Βέβαια, δεν θα είναι όλοι οι πιστοί μέσα στις εκκλησίες. Δύναται όμως οι πιστοί, και όσοι μας παρακολουθούν να το αντιληφθούν αυτό, να βρίσκονται και απ' έξω από τους ναούς να ακούν τις ακολουθίες. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Φέτος σε σχέση με πέρσι τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, mm-hmm. και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε και να το πούμε. Και βέβαια οι ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, η οποία ξεκίνησε από την Κυριακή των Βαΐων, mm-hmm. Τόσο το πρωί στην πανηγυρική λειτουργία όσο και το βράδυ με την τέλεση του όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, δίνει τη δυνατότητα, βέβαια με μία ώρα πιο μπροστά σύμφωνα mm-hmm. με το πρόγραμμα. Πάντοτε το πρόγραμμα θέτει αυτές τις ακολουθίες στις 7 η ώρα το βράδυ. Τώρα σε ό,τι έχει σχέση με τους ναούς και τις ενορίες της δικής μας Μητροπόλεως Μαρωνίας και Κομωτινής, αυτές θα τελούνται οι ακολουθίες κάθε απόγευμα στις 6 το απόγευμα. Και έτσι λοιπόν θα υπάρχει δυνατότητα οι προβλεπόμενοι άνθρωποι να είναι εντός των Ιερών Ναών, με την βοήθεια και τη συνδρομή θα λέγαμε και του καιρού, θα υπάρχει δυνατότητα άνθρωποι να βρίσκονται και στον προαύλιο χώρο του ναού με τα μεγάφωνα ανοιχτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει η συμμετοχή και του λαού μας. Γιατί βέβαια πρέπει να το πούμε αυτό, ότι mm-hmm. η λειτουργία
οι ακολουθίες δεν είναι υπόθεση των κληρικών, αλλά είναι υπόθεση όλης της Εκκλησίας, την οποία η Εκκλησία την απαρτίζει κλήρος και λαός. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, ακόμα και την Μεγάλη Πέμπτη, στις 6 θα ξεκινήσουν οι ακολουθίες, όπως επίσης και την Μεγάλη Παρασκευή, η ακολουθία του Επιταφείου Θρήνου, και αυτή στις 6. Να πω βέβαια, γιατί και αυτή είναι μια λαοφιλής, ας το πω έτσι, ένα λαοφιλές μυστήριο, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου που τελείται κάθε Μεγάλη Τετάρτη, σε όλους τους ναούς της Μητροπόλεως θα τελεστεί στις 5, γιατί μετά στις 6 θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης. Σεβασμιότατε, με δεδομένο ότι οι ακολουθίες, όπως μας προείπατε, έχουν και ως προαπαιτούμενη την συμμετοχή των πιστών εντός των εκκλησιών, αλλά και εκτός αυτών, πώς ήταν πέρυσι τα συναισθήματά σας, με δεδομένο ότι η Ανάσταση εορτάστηκε με κλειστές τις εκκλησίες, αλλά και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα τη διανύσαμε δίχως πιστούς μέσα στις εκκλησίες? Ναι, κύριε Βοριά, θα σας πω, αλλά δώστε μου λίγο μισό λεπτό να πω για το Ιερό Ευχέλαιο, ότι για τη Μητρόπολη μας, ότι θα γίνει σε όλους τους ναούς της Μητροπόλεως της 5, αλλά στους ναούς στην πόλη της Κομωτινής θα τελεστούν 2 μυστήρια του Ευχελαίου, το ένα στις 4 και το άλλο στις 5, γιατί εκείνη την ώρα στο Ευχέλαιο έχουμε συμμετοχή πολύ λαού, με αποτέλεσμα να αποφύγουμε τους συνωστισμούς. Και προχωράω να απαντήσω στο ερώτημα που μου κάνατε. Πέρσι βέβαια η πανδημία ήταν πολύ φρέσκια, ας το πω, με αποτέλεσμα και οι λοιμοξιολόγοι και οι άνθρωποι έπρεπε να, φαντάζομαι, να το αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο αυστηρά. Βέβαια ήταν στενάχωρα τα συναισθήματα. Τελούσαμε τις ακολουθίες μέσα σε άδειους εντελώς ναούς, και αντιλαμβάνεστε, ήσασταν κι εσείς παρόν, θυμάμαι, πέρσι στην Ανάσταση, όταν ήμασταν μαζί με τους δημοσιογράφους, 10 άνθρωποι κι αν ήμασταν, έτσι, 4 κληρικοί, 2 διάκονοι, 2 πρεσβύτεροι και εγώ 5, και από την πλευρά των άλλοι 5 και εμείς. Να ήμασταν 10 άνθρωποι. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν κάτι πολύ, πολύ δύσκολο. Δοκιμαστήκαμε αρκετά. Όμως φέτος τα πράγματα όντως θα είναι καλύτερα, θα υπάρχει δυνατότητα. Η Εκκλησία όλο αυτόν τον καιρό από πέρσι βλέπετε ότι με πολύ σοβαρότητα και αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση, και έτσι έπρεπε. Φέτος να πούμε ένα δόξα τω Θεώ που θα υπάρχει η συμμετοχή του λαού, γιατί αυτό είναι εκκλησία. Εκκλησία δεν είναι ο κλήρος, εκκλησία είναι ο κλήρος και ο λαός. Είμαστε όλοι, και μάλιστα μέσα σε αυτήν τη χαρά των ακολουθιών, έτσι μέσα στην χάρη του Θεού που ξεχύνεται μέσα από τα μυστήρια και τις ιερές μας ακολουθίες, γινόμαστε όλοι ένα σώμα και μια ψυχή. Να πω κάτι το οποίο έτσι το έχω πει πάλι αυτές τις μέρες, διαβάζοντας έτσι και συλλογιζόμενος κι εγώ έτσι, γιατί μην νομίζετε ότι και για μας και τους ποιμένες, τους επισκόπους, αλλά και για τους κληρικούς μας, έτσι, όλα αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα. Είναι και κάτι καινούριο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κανείς εμπειρία σε διαχείριση αντίστοιχης κρίσης παλαιότερα, ούτε από πλευράς πολιτείας, ούτε από πλευράς και των Μητροπόλεων. Έτσι. Διαβάζοντας λοιπόν, έπεσα σε κάτι που έγραψε ένας νέος άνθρωπος. Όχι αποκλειστικά για τα της Εκκλησίας πράγματα, γενικότερα, και το πήρα αυτό και το χρησιμοποιώ. Τα ποτάμια μας, λέει, είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρά, ξεκινούν από τα βουνά και κατεβαίνουν για να έχουν την κατάληξη τους στη θάλασσα. Κάνουν διαδρομές, χαίρονται τη φύση, αλλά όμως ίσως, λέει, να στεναχωριούνται όταν φτάνουν να χαθούν ως ποτάμια και να πέσουν στη θάλασσα. Όμως δεν χάνονται και από ποτάμια γίνονται θάλασσα. Έτσι λοιπόν και ο καθένας μας πρέπει να βγούμε από τον μικρό κόσμο μας
και να γίνουμε Ανάσταση, να γίνουμε Εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία έτσι να πορευτούμε. Αυτές τις μέρες, θα το έχετε αντιληφθεί κι εσείς, γίνεται μία κουβέντα για το ότι η Ανάσταση δεν θα τελεστεί στις 12 η ώρα, θα τελεστεί πιο νωρίς. Και υπάρχουν και πιστοί που έχουν πικραθεί από αυτή την απόφαση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Βέβαια, εγώ πρέπει, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά όμως εγώ θα ήθελα να πω λίγο και κάτι, να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας και θα γίνουν όλα έτσι όπως ξέραμε. Αλλά όμως ο Χριστός έρχεται και περνάει από ανάμεσά μας. Ήρθε από εχθές Κυριακή των Βαΐων και η Εκκλησία μας κάλεσε «Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν». Λοιπόν, ο Χριστός έρχεται, περνάει. Εμείς ας μην μείνουμε στη γωνιά μας, μαλώνοντας ένας με τον άλλον ή καταθέτοντας ο ένας στον άλλον τα δικά του πράγματα. Εμείς ας πορευθούμε. Μην χάσουμε το νόημα. Δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε του χρόνου. Έτσι, για να πω, και το λέω για μένα. Ξέρω αν θα ζω εγώ του χρόνου. Έτσι λοιπόν, ας πορευθούμε μαζί με τον Χριστό. Ας πορευθούμε όλοι μαζί. Ας γίνουμε όλη η Εκκλησία. Ας γίνουμε όλοι, να γευτούμε όλοι μαζί το γεγονός της Αναστάσεως και να μοσχοβολήσει ουσιαστικά η Ανάσταση στη ζωή μας. Η αλήθεια είναι και πως όλο το έτος πανδημίας που έχουμε διανύσει έχει διχάσει αρκετούς πολίτες, και δεν μιλάω μόνο για πιστούς, και τους πολίτες που κάποιοι εκ των οποίων δεν πιστεύουν έχουν διχαστεί, έτσι και οι άνθρωποι που πιστεύουν έχουν διχαστεί. Ενδέχεται λοιπόν η Ανάσταση να αποτελεί μία αφετηρία για να πάμε στην επόμενη μέρα ενωμένοι και να ξεχάσουμε ακριβώς αυτά τα οποία έχουν συμβεί, αν γίνεται αυτό. Ο διχασμός, όπως ξέρουμε και από την ιστορία μας και γενικότερα και από την καθημερινότητά μας, να το πω λίγο περισσότερο, επιτρέψουμε σε μια οικογένεια. Αν ο καθένας κάνει στην οικογένεια ό,τι θέλει, τότε αυτή η οικογένεια δεν μπορεί να πάει μπροστά. Έτσι λοιπόν και το ίδιο σημαίνει και σε μια Μητρόπολη, σε μια πόλη, σε ένα τόπο. Βέβαια, οι διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις θα υπάρχουν. Πάντοτε θα υπάρχουν. Είμαστε άνθρωποι, έτσι για τον α ή β λόγο, ο καθένας μας έχει τις δικές του αντιλήψεις και τοποθετήσεις. Πολύ σωστά, έτσι πρέπει να είναι. Αλλά όμως, στο τέλος, το τέλος κάθε ημέρας, πρέπει νομίζω να μας βρίσκει ομονοούντες και να μας βρίσκει πορευομένους όλους για το κοινό καλό όλων. Έτσι. Σεβασμιότατα, λοιπόν, βλέπω το και το... και επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, ο Χριστός περνάει ανάμεσά μας. Να μην χάσουμε το τρένο, να μην το χάσουμε. Να μην φύγει από τα μάτια μας και εμείς μείνουμε στη γωνιά μας εκεί να μαλώνουμε μεταξύ μας. Σεβασμιότατα, βλέπω και το πρόγραμμά σας. Κάνετε και φέτος μια προσπάθεια να μην είστε μόνο στην ενορία και τις ενορίες της πόλης, αλλά να πάτε και στα χωριά και στις Άπες και στον Νίασμο και στην Ξυλαγανή και σε όλες τις περιοχές. Τι είναι αυτό που εισπράτεται από τους πιστούς όταν βρίσκεστε εκτός της πόλης? Κύριε Βοριάκη, ξέρετε, εσείς ζείτε στην Κομοτηνή. Κάθε χρόνο αυτό το πρόγραμμα ισχύει. Θα πάω αυτή τη μεγάλη εβδομάδα στις έδρες των αρχιερατικών περιφερειών, αρχής γενομένης από τη Μαρόνια, την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ που πήγα, τη μεγάλη Δευτέρα στις Άπες, τη μεγάλη Τρίτη στον Ίασμο και από τη μεγάλη Τετάρτη μέσα στην πόλη, αλλά και στη διακινήσιμη εβδομάδα και σε όλες τις πανηγυρίουσες ενορίες. Αυτό δεν είναι τυπικότητα, είναι μια αδύρυτη ανάγκη της ψυχής μου να περάσω, να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση, αλλά ξέρετε, να εισπράξω και την αγάπη του λαού μας. Και αυτό είναι το πιο ακριβό δώρο που έχει να κάνει ένας άνθρωπος στον επίσκοπό του. Και εγώ βέβαια, έτσι, πάντοτε, ξέρετε ότι στο ποίμνιό μου εδώ μιλώ με την καρδιά μου, με την ειλικρίνειά μου, τους έχω δώσει την καρδιά μου, η δική μου καρδιά δεν μου ανήκει, είναι του ποίμνιού μου, αλλά όμως είναι η αλήθεια ότι από αυτόν τον ευγενικό λαό της Ροδόπης και της Μητροπόλεως εισπράττω καθημερινά, αλλά και σε όλες αυτές τις ευκαιρίες όταν βρισκόμαι λειτουργικά κοντά τους, εισπράττω το σεβασμό και την αγάπη τους. Έτσι λοιπόν, αυτό δεν πληρώνεται, δεν μπορώ να το πληρώσω. Ο κόπος του σώματος είναι ό,τι πιο λίγο για να ξεχρεώσω αυτό το γραμμάτιο. Εύχομαι να έρθει ένας καιρός που έτσι, να είμαι σε θέση να πω ότι
εξόφλησε αυτό το γραμμάτιο απέναντι των ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά εγώ όσα χρόνια μου δίνει ο Θεός, όσες μέρες μάλλον μου δίνει ο Θεός, έτσι θα προσπαθώ να είμαι κοντά στο ποιμνιό μου, κοντά στους ανθρώπους της Μητροπόλεως μας, για να ζω μαζί τους λειτουργικά τα της Εκκλησίας πράγματα, αλλά και συνεργαζόμενος με όλους να πορευόμαστε προς την αιωνιότητα. Θα σας πω κάτι που είχα ακούσει κάποτε από έναν σοφό άνθρωπο. Είπε τον εξής λόγο. Πρέπει να ζεις σε αυτόν τον κόσμο και να δημιουργείς σαν να πρόκειται να ζήσεις αιώνια. Αλλά όμως να ετοιμάζεσαι να φύγεις από αυτόν σαν να πρόκειται να φύγεις αύριο. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένας κανόνας, ξέρετε, στη ζωή μου. Να θέλω να είμαι έτοιμος, αν και ο Θεός το επιτρέψει, να φύγω αύριο από αυτή τη ζωή, αλλά όμως όσες μέρες μου δίνει ο Θεός πάνω σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη Μητρόπολη και σε αυτόν τον τόπο, εγώ θα εργάζομαι συνεργαζόμενος με τον κλήρο, με τους άρχοντες και με τον λαό μας, σαν να πρόκειται να ζήσουμε αιώνια. Σεβασμιότατε, πριν σας αποδεσμεύσουμε, ένα ερώτημα που έρχεται από τηλεθεατές και αναγνώστες, νομίζω έχει απαντηθεί και από την ίδια την πολιτεία. Δεν θα γίνει η κοινή κατάληξη των επιταφείων στο σπαθί της Κομωτινής, με δεδομένο ότι οι επιτάφοι θα υπάρχουν μόνο περιμετρικά των ναών, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν θα γίνει. Αυτή η συνάντηση, ξέρετε, ήταν ένας παράδεισος. Ήταν προμήνυμα της Αναστάσεως. Γιατί και όταν... Και μαζεύονταν και πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα μιλάμε κόσμος. Για χίλια και πλέον άτομα. Έτσι. Όλη η πόλη γινόταν μια οικογένεια. Ο επίσκοπος, ο κλήρος και ο λαός, οι άρχοντες, όλοι εκεί γινόμασταν ένα σώμα, με κεφαλή τον Χριστό. Ήμασταν τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, με κεφαλή εκείνον. Μάζευε ο Χριστός τον κόσμο, έτσι, γύρω από τον τάφο του, ούτως ώστε να γίνει ο τάφος του η πηγή της δικής μας Αναστάσεως. Δεν θα γίνει δυστυχώς, να ευχηθούμε να γίνει του χρόνου. Η περιφορά των ιερών επιταφείων θα γίνει πέριξ των ιερών ναών. Και φέτος θα κάνουμε πάλι οικονομία, θα κάνουμε υπομονή. Και βέβαια, έτσι, να πούμε, δόξα τω Θεώ, που μας επιτρέπει έστω και έτσι να κάνουμε το καθήκον μας. Και βέβαια, εγώ θα περιμένω, όταν θα βγούμε από αυτή την πανδημία, η πίστη και αυτή η διάθεση των ανθρώπων μας να είναι στην Εκκλησία, να λειτουργούμαστε, να τελούμε τις εορτές και τις πανηγύρες μας, η διάθεση τους να είναι περισσότερη από όσο ήταν πριν. Σεβασμιότητα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή Ανάσταση. Αυτά από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής κύριο Παντελεήμονα. Πάμε ευθύς αμέσως να παρακολουθήσουμε ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίσαμε στην αρχαία Μαξιμιανούπολη, η οποία είναι δίπλα στην Κομωτινή, ωστόσο ελάχιστος κόσμος τη γνωρίζει και ακόμα λιγότερος την έχει επισκεφθεί. Ένας ακόμα άγνωστος αρχαιολογικός χώρος του τόπου μας είναι η Μαξιμιανούπολη. Μόλις 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Κομωτινή, ωστόσο οι περισσότεροι είτε δεν τη γνωρίζουν είτε δεν την έχουν επισκεφτεί ποτέ. Σήμερα θα κάνουμε και τα δύο. Θα την επισκεφτούμε και θα σας πούμε μερικές πληροφορίες για αυτήν. Από τις σημαίνουσες πόλεις της Θράκης, από τους ρωμαϊκούς μέχρι τους ιστεροβυζαντινούς χρόνους υπήρξε η Μαξιμιανούπολη. Χτισμένη στον κάμπο της Ροδόπης, 7 χιλιόμετρα δυτικά της Κομωτινής, στον άξονα της Εγνατίας Οδού, παρουσιάζει διαχρονική σπουδαιότητα. Οι αρχαιολογικές και ανασκαφικές πληροφορίες που έχουμε για την πόλη είναι όμως ελάχιστες. Συγκεκριμένα, η πρώτη συστηματική έρευνα έγινε από το Χαράλαμπο Πένα, που αποκάλυψε τη διετία 1975-76 τμήμα της οχύρωσης.
Αποκαλύφθηκε μέρος του νότιο-δυτικού τείχους και τάφη ιστερο-ρωμαϊκών χρόνων. Τα ικανά κατά τόπου σωζόμενα τμήματα της οχύρωσης ανήκουν στην ιστερο-ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική εποχή. Στο κέντρο περίπου της Μαξιμιανούπολης αποκαλύφθηκε Βυζαντινός ναός που υπήρξε πιθανότατα ο επισκοπικός ναός της πόλης. Ο ναός ανήκε αρχιτεκτονικά στην ομάδα των περίκεντρων μνημείων με εξωτερικό σχήμα κανόνης του εξάγωνου. 6 όμοιοι αναζεύγος πεσί στο εσωτερικό ορίζουν μικρότερο κανονικό εξάγωνο, καλυπτόμενο με τη βοήθεια τόξων και σφαιρικών τριγώνων με μεγάλο τρούλο. Μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού εξαγώνου δημιουργείται περίστο περίπατος. Πολλά πεσμένα τμήματα από την ανοδομή του ναού βοηθούν στην αναπαράστασή του. Μολονότι περίμετρος της Μαξιμιανούπολης δεν έχει ιχνογραφηθεί αναλυτικά, από τα κατά τόπου σωζόμενα τμήματα και από τα εξάρματα του εδάφους, διευκρινίστηκε ότι έχει σχήμα ορθογώνιο με συνολικό μήκος 2,5 με 3.000 μέτρα και ότι το εντός των τυχών τμήμα της πόλης υπολογίζεται σε 400 στρέμματα. Κατά τακτά διαστήματα 50 με 55 μέτρα ενισχύεται από τετράπλευρους στην κάτωψη πύργους. Στην ανατολική πλευρά διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρωτυχίσματος. Για την ιστορία της πόλης τα παλαιοχριστιανικά χρόνια ελάχιστα γνωρίζουμε. Από τη μνήα δύο επισκόπων της πόλης, τις Οικουμενικές Συνόδους των ετών 431 και 449 αντίστοιχα, συνάγεται ότι υπήρξε έδρα επισκοπής υπαγόμενης αρχικά στη Μητρόπολη Τραϊανουπόλεως, που αναδείχθηκε σε ανεξάρτητη αρχιεπισκοπή μετέπειτα. Από τον 6ο αιώνα και μετά πάβει να αναφέρεται στα εκκλησιαστικά συνταγμάτια μέχρι την Οικουμενική Σύνοδο του 879, οπότε ξαναμνημονεύεται ως Επισκοπή Μοσινουπόλεως, που είναι και το καινούργιο όνομα της πόλης. Η Επισκοπή εξακολουθεί να αναφέρεται στα μετά τον 9ο αιώνα εκκλησιαστικά συνταγμάτια, χωρίς όμως την αναφορά του εκάστοτε επισκόπου. Σε αντίθεση με την παλαιοχριστιανική Μαξιμιανούπολη, η Βυζαντινή Μοσινούπολη μνημονεύεται στις πηγές πολλές φορές, καθώς αναδεικνύεται σε πρωτεύουσα του Βυζαντινού θέματος του Βολέρου. Την πόλη είχε κέντρο και ορμητήριο στους αγώνες του εναντίον των Βουλγάρων ο Βασίλειος Β, 976 με 1025, αργότερα ο Αλέξιος Α, 1081 με 1118, επισκέφθηκε και κατασκήνωσε στη Μοσινούπολη και εδώ μάλιστα συνέλαβε τους λιποτακτήσαντες από το Βυζαντινό στρατό Παυλικιανούς κατά τη διάρκεια του πολέμου του εναντίον των Νορμανδών και τους φυλάκισε σύμφωνα με τη χαρακτηριστική περιγραφή της Άνης Κομνηνής. Το 1096 διέρχεται από την πόλη τέταρτη στρατιά της πρώτης σταυροφορίας, ενώ το 1185 καταλαμβάνεται πρόσκαιρα από τους Νορμανδούς. Το 1191 σταθμεύει στην περιοχή ο στρατηγός Αλέξιος Βρανάς και το 1204 καταλαμβάνεται από τους Λατίνους και παραχωρείται στο Γοδεφρίδο Βιλεαρδουίνο. Το 1206 γνωρίζει τις καταστρεπτικές συνέπειες της εκστρατείας του Τσάρου Καλογιάννη και το 1225 ανακαταλαμβάνεται για το Βυζάντιο από τον Θεόδωρο Λάσκαρη. Ήδη από το 13ο αιώνα η πόλη παρουσιάζει έντονη κάμψη που φτάνει σε πλήρη μαρασμό, καθώς το 1343 ο αυτοκράτορ Ιωάννης Σίγμα Ταφ Κατακουζινός, περνώντας από την περιοχή, τη χαρακτηρίζει ως πόλη εκ πολλών ετών κατεστραμμένη. Δυστυχώς, παρά την ανακάλυψη του εικαζόμενου ως επισκοπικού ναού εντός των τυχών της Μαξιμιανούπολης, ο αρχαιολογικός χώρος δεν είναι επισκέψιμος, παραμένει κλειδωμένος και κάπως σε εγκατάλειψη, αλλά μπορεί κάποιος να τον επισκεφτεί σε συνεννόηση με την εφορία αρχαιοτήτων Ροδόπης.
Αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν και το τρίτο επεισόδιο της σειράς mini ντοκιμαντέρ που δημιουργούμε στην εφημερίδα Χρόνος με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τον τόπο μας». Στο πρώτο επεισόδιο είχαμε δει τη λίμνη Βιστονίδα, στο δεύτερο επεισόδιο το περιαστικό δάσος της Νυμφαίας, στο τρίτο την αρχαία Μαξιμιανούπολη, ενώ κυκλοφορεί διαδικτυακά και το τέταρτο που είναι η μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Μένετε μαζί μας, σε μερικά λεπτά επιστρέφουμε. Μαζί μας ο πρόεδρος των Ζυθεστιατόρων Ροδόπης, ο Ανέσης Βαφιάδης. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα της Ροδόπης, μέρος δεύτερο από τη Δέλτα Τηλεόραση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με την εφημερίδα Χρόνος και το χρόνος.gr. Είμαι ο Διονύσης Βοριάς. Στον τρόπο που αυτή τη στιγμή είναι κάτω στις οθόνες σας, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα θετικά και τα αρνητικά, προκειμένου να τα βλέπουμε και να τα αναδεικνύουμε τόσο μέσα από την εφημερίδα, όσο και διαδικτυακά, όσο φυσικά και μέσα από την συγκεκριμένη εκπομπή που παρακολουθείτε. Στο πρώτο μέρος είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη για τη Μεγάλη Εβδομάδα τον Μητροπολίτη Μαρωνίας Οικομοντινής, κύριο Παντελήμωνα. Ενώ ευθύς αμέσως ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, το οποίο θα έχει τα περισσότερα ρεπορτάζ. Είδαμε βέβαια και στο πρώτο το διπορικό μας στην αρχαία Μαξιμιανούπολη. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε τα υπόλοιπα ρεπορτάζ και ευθύς αμέσως θα ανοίξουμε παράθυρο στην τηλεοπτική μας γραμμή με τον Ανέστη Βαφιάδη, πρόεδρο των Ζυθεστιατόρων Ροδόπης. Κύριε Βαφιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βοριά, σας στους τηλεθεατές. 3 Μαΐου το άνοιγμα της εστίασης και εγώ θέλω να σας βάλω κατευθείαν στα βαθιά με δεδομένο ότι η ΓΕΣΕΒΕ έλεγε ότι ένας στους δύο επαγγελματίες έχει μηδενικά διαθέσιμα στην εστίαση. Έχετε χρήματα να ανοίξετε ή θα δυσκολευτούν οι συναδελφοί σας? Αυτό είναι και το ζητούμενο. Πραγματικά, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕ, το 50% περίπου των συναδέλφων δηλώνει μηδενικά ταμιακά διαθέσιμα, ως εκ τούτου θα δυσκολευτεί να ανοίξει. Βέβαια, περιμένουμε την ενίσχυση στην οικονομική από την πολιτεία. Αυτή την εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, νομίζω θα πιστωθούν οι επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία, ως όσο γνωρίζω και σήμερα με δηλώσει του Υπουργείου Οικονομικών του κ. Σταϊκούρα, είπε ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, το 167 εκατομμύρια, θα δοθούν μόνο για την εστίαση, που στις προηγούμενες επιστρεπτέες δεν υπήρχε αυτό το μεγάλο ποσοστό, για να μπορέσουν να καλύψουν ένα μέρος των εξόδων που θα χρειαστεί το άνοιγμα των επιχειρήσεων. Περιμένετε ακριβώς, και το μεγάλο πρόγραμμα όμως που είχε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. 5 με 10 Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα για το άλλο μεγάλο πρόγραμμα μόνο για την εστίαση, που είναι η επιδότηση βάση με ποσοστό 7% του τζίρου του 19, με μοναδικό κριτήριο τη μείωση τζίρου 30% από το 19 στο 20. Και σήμερα πάμε με δηλώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης σήμερα που είδα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα αρχίσουν να εκταμιεύονται και εκείνα τα ποσά. Αν όλα αυτά είναι αλήθεια και κρατηθούν οι ημερομηνίες, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο άνοιγμα της εστίασης από την άποψη των οικονομικών, φυσικά. Μακάρι για να πάρει και μπρος σιγά σιγά ο κλάδος, διότι 6 μήνες, αν δεν απατώμε, κλειστά. Ακριβώς 6 μήνες, η Ροδόπηρη φανταστείτε έχει κλείσει 30 Οκτωβρίου η εστίαση, περάσουμε τους 6 μήνες. Θα περάσουμε στο 3 Μαΐου, χοντρικά 6 μήνες φέτος και 2,5 τέτοια εποχή πέρυσι. Τι σημαίνει αυτό για την τοπική οικονομία, 8 μήνες. Ιδίως για μια πόλη σαν την Κομωτινή που βασίζεται η μικρή της οικονομία πολύ στην εστίαση, στα καφέ, στα μπαρ. Σε όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και δει παραπάνω στην εστίαση ως πόλη φοιτητών, φοιτητούπολη. Αν και φέτος έλειψαν και φοιτητές, λείπουν και φοιτητές. Επομένως και η εστίαση δεν θα υποδοκά αυτά που περιμένει, μια που το καλοκαίρι ούτως ή άλλως στη Ροδόπη, στην Κομωτινή, δεν είναι το καλύτερο της σημείο βάψη τζίρων, ειδικά η εστίαση. Είναι χειμωνιάτικη πόλη, χειμερινός προορισμός, ας το επιτρέψει κάποιος έτσι, όχι τουριστικά βέβαια. Και το καλοκαίρι είναι ένα εξίσου δύσκολο καλοκαίρι και θα δούμε πώς θα φτάσουμε στο Σεπτέμβριο. Γιατί με το άνοιγμα αρχίζουν και τα δύσκολα, ανοίγουν ξανά υποχρεώσεις και ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια επιχείρηση.
αν και το ευχάριστο εντός εισαγωγικών, είτε που έχει μαθαίνουμε, με να επιβεβαιωθούν βέβαια όλα αυτά, ότι και το Μάιο θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν τα μέτρα στήριξης όπως υπάρχουν τον Απρίλιο, όπως ήταν και στις επιχειρήσεις εστίασης. Δηλαδή, οι αναστολές θα υπάρχουν, η μείωση ενοικίου θα υπάρχει, οι αναστολές των υποχρεώσεων προς το κράτος. Αν αυτά διατηρηθούν για το μήνα Μάιο, και εγώ ελπίζω ακόμη για ένα δύο μήνες, πιστεύω θα είναι σε συνδυασμό με την οικονομική στήριξη, πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλός ιονός για την περαιτέρω πορεία του κλάδου. Αν δεν διατηρηθούν από την άλλη, έχετε και τα κλειδιά συγκεντρωμένα να τα ξαναπάτε στην κυβέρνηση. Να τα ξαναπάμε, μακάρι να ήταν αυτή η λύση, αλλά το θέμα κυριότερο είναι να καταλάβουν μέσα από το διάλογο που προκύπτει μεταξύ της πόλης και της κυβέρνησης, αντιλαμβάνονται ακριβώς την κατάσταση του κλάδου και προσπαθούμε μέσα από διάλογο να λύσουμε όλα τα προβλήματα και ό,τι προκύπτουν από εδώ και πέρα, διότι δεν προκύπτουν μόνο τα οικονομικά, είναι και τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν. Τα περισσότερα τεχνικά πάντως αντιλαμβάνομαι ότι έχουν επιληθεί, δηλαδή βγήκαν οι αποφάσεις, πόσα τραπεζάκια, ποιες αποστάσεις, ποια μέτρα, έτσι δεν είναι? Ναι, σε όσο αφορά το πρωτόκολλο βγήκε χθες, μετά από συνάντηση που είχε ο κ. Καβαθάς με τον κ. Γεωργιάδη, βγήκαν, δημοσιοποιήθηκαν, δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές με πέρυσι. Απλώς αραιώνουν κατά 10 εκατοστά τα τραπέζια. Και φυσικά επίσης ένα επιθετικό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον περιορισμός ατόμων βάσει τετραγωνικών όπως ίσχυε πέρυσι. Με ένα άτομο να δει τετραγωνικά όπως ήταν πέρυσι, δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Αν έχουμε αποστάσεις στα τραπέζια, ό,τι χώρο διαθέτουμε μπορούμε να τον εξαντλήσουμε. Κύριε Βαφιάδη, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν ΚΑΔ που δεν θα ανοίξουν? Και τι προβλέπετε με αυτούς? Υπάρχει ένα ερώτημα για ένα ΚΑΔ, 56-30 χίλια, 7 χιλιάδες, αν μην κάνω λάθος. Πιστεύω ότι ήταν κάποια μια αστοχία. Έχουμε κάνει τις ανάλογες ενέργειες. Τι μαγαζιά είναι αυτά, για να καταλάβουμε? Πάλι καφέ μπαρ είναι. Δεν ξέρω ποια ακριβώς μαγαζιά έχουν ακριβώς αυτό τον κάδο, κύριο ΚΑΔ. Αλλά πιστεύω ότι θα λυθεί το θέμα των προσεχών ημερών και δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Ήδη κινείται η πόλη όπως την κατεύθυνση και μίλησε ήδη και με τον κύριο Σταμπολίδη και με τον κύριο Γεωργιάδη. Περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Και μακάρι να τηρηθούν και τα υγειονομικά μέτρα όχι μόνο στα καταστήματα και γενικά, διότι δεν θα μου φανεί παράξενο εάν δεν τηρηθούν πάλι τα μέτρα. Να μας πούν, ξέρετε, εσείς που είστε στο κόκκινο κλείνετε τα μαγαζιά, οι άλλοι που είναι στο άσπρο μένουν ανοιχτά και ούτω καθεξής. Αυτό θα είναι ότι χειρότερο και τα πευκταίω το ακορντεόν και το άνοιξε κλείσιμο, διότι δεν είναι δυνατόν, ειδικά η εστίαση, να διαθέσει κάποια χρήματα για να ανοίξει και να σου πούν σε 10 μέρες κλείνεις, γιατί το επιδημιολογικό φορτίο έχει αλλάξει. Όπως έγινε και τον Οκτώβριο. Από τους συναδέλφους πρώτα-πρώτα να τηρήσουμε παρέγκυρα τα μέτρα και τα self-test τα οποία μας υποχρεώνουν να κάνουν από τις 2 Μαΐου και μετά. Και από εκεί και πέρα να τηρήσουμε όμως και όλος ο κόσμος, να εμβολιαστεί και όλος ο κόσμος για να μπορέσουμε όταν γρηγορότερα να ξεφύγουμε και να σταθεροποιηθούμε στην όποια κανονικότητα μπορούμε να έχουμε από εδώ και πέρα. Κύριε Βαφιάδη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Αυτά από την εστίαση της Κομωτινής που αναμένει και αυτή το ορόσημο της 3 Μαΐου του 2021 για να ξαναβάλουν μετά από 6 μήνες και 3 ημέρες τα κλειδιά στις πόρτες τους για να δουν και τι μελιγενέστε με τις τσέπες τους, εάν ο κόσμος θα πάει, θα δουλέψουν και ούτω καθεξής. Στην Κομωτινή τώρα θα επικεντρωθούμε, διότι μέσα στην εβδομάδα ο Δήμος Κομωτινής παρουσίασε διαδικτυακά πρόταση αρχιτεκτονικού γραφείου για ανάπλαση τόσο της πλατείας Ειρήνης, όσο του περιβάλλοντος στο Σπαθί, όσο και του πάρκου Αγίας Παρασκευής. Περισσότερα ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, που έχει και φωτορεαλιστικά τι προτείνει ο αρχιτέκτονας. Αποκαλυπτήρια του αρχιτεκτονικού σχεδίου που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους δύο κεντρικούς δημόσιους χώρους της Κομωτινής, την πλατεία Ειρήνης και το πάρκο Αγίας Παρασκευής, έγιναν διαδικτυακά από τη Δημοτική Αρχή. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο που παρουσιάστηκε με τη μορφή βίντεο φέρει την υπογραφή του αρχιτέκτονα Μινά Κοσμίδη και της αρχιτεκτονικής ομάδας του. Το σχέδιο έχει λάβει υπόψη τις απόψεις δημοτών μετά από σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο κλήθηκαν να συμπληρώσουν όσοι επιθυμούσαν, ενώ όπως πρόσφατα δήλωσε στον χρόνο ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γκαράνης, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των δύο χώρων μετά και από τις απαντήσεις των δημοτών. Η καταγραφή αποκαλύπτει την ιδέα που συνέλαβε η αρχιτεκτονική ομάδα για το κέντρο, αλλά δεν είναι η τελική μελέτη. Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή αναμένει την ανταπόκριση των δημοτών στο βίντεο, προκειμένου να προσαρμόσει εκ νέου τις επιλογές της μέχρι το τελικό σχέδιο. Η αναγέννηση των δύο κοινόχρηστων χώρων είναι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που δημοσιεύτηκε. Ο Δήμος Κομωτινής, στο πλαίσιο της δέσμευσής του για την αναβάθμιση του αστικού χώρου, προχωρά στην παρουσίαση της πρότασής του για την ανάπλαση των δύο πιο κεντρικών σημείων της πόλης μας, της κεντρικής πλατείας και του πάρκου Αγίας Παρασκευής,
ώστε κατά τη φάση του σχεδιασμού να λάβουν γνώση οι συνδημότες μας, τους οποίους καλούμε να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας αυτή, καταθέτοντας μέσα από αυτό τον ιστότοπο προτάσεις και παρατηρήσεις. Σκοπός της σχεδιαζόμενης παρέμβασης είναι μέσω μικρών σημειακών παρεμβάσεων, τα δύο αυτά σημαντικά τοπόσημα για την Κομωτίνη να αναγεννηθούν σύμφωνα με τον Δήμαρχο, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ομορφιάς και της ποικιλομορφίας της πόλης μας και ενισχύοντας την ενιαία ταυτότητά της. Εντυπωσιάζουν κάποιες, προβληματίζουν πάντως κάποιες άλλες από τις βασικές προτάσεις της αρχιτεκτονικής ομάδας, οι οποίες όμως επαναλαμβάνουμε δεν είναι το τελικό προσιλοποίηση σχέδιο. Το σχέδιο περιλαμβάνει ενίσχυση των χώρων πρασίνου τόσο στην πλατεία όσο και στο πάρκο, καθώς και ενίσχυση των χώρων ανάπαυσης και άθλησης με ποικίλους τρόπους. Παραμένει η βασική υποδομή της πλατείας και οι περισσότερες υποδομές του πάρκου στην πλατεία Ειρήνης, οι προτινόμενες παρεμβάσεις σχετίζονται κυρίως με την ανάπτυξη της φύτευσης, την προσθήκη χρώματος, όμορφων χώρων ανάπαυσης και τη δημιουργία χαράξεων στο επίπεδο του εδάφους, όπως και πλήστες αισθητικές παρεμβάσεις. Επίσης, αξιοποιείται δημιουργικά ο χώρος πάνω από το ΚΕΠ της πλατείας, που μεταμορφώνεται σε πλατεία μέσα στην πλατεία. Προβληματίζει όμως η απουσία του κεντρικού συντριβανιού σημείου κατά τεθέν στην πόλη, το οποίο δεν διακρίνεται στο βίντεο, αλλά στη θέση του υπάρχει χώρος πρασίνου. Καλό θα ήταν να βρεθεί χρυσή τομή, ώστε και να διατηρηθεί το συντριβάνι και να ενισχυθεί το πράσινο. Επίσης, προβληματίζει η νέα μορφή της παιδικής χαράς, που φαίνεται να μην είναι περιφραγμένη με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά. Στο πάρκο Αγίας Παρασκευής, βασική προτινόμενη αλλαγή είναι η επιστροφή της λίμνης, αλλά σε μια πιο σύγχρονη πρόταση και το ξύλωμα των απαράδεκτων συντριβανιών. Συγχρόνως, φαίνεται πως ενισχύονται οι διαδρομές περιπάτου, οι αθλητικές υποδομές με την τοποθέτηση οργάνων και τη δημιουργία μίνι γηπέδων, αλλά και γενικότερα η λειτουργικότητα του πάρκου. Προβληματίζει όμως το εάν το σχέδιο εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών στη λίμνη, αλλά και την πρόληψη συχνών βανδαλισμών που ταλαιπωρούν διαχρονικά το πάρκο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση ενοποίησης της πλατείας και του πάρκου με τη δημιουργία μιας νοητής διαδρομής, ώστε ο περιπατητής να μην σταματά μόνο στο σπαθί, αλλά να βλέπει τη συνέχεια, δηλαδή το πάρκο. Ωστόσο, εδώ προβληματίζει η προτινόμενη, σύμφωνα πάντα με το βίντεο, υποβάθμιση μέσα σε εισαγωγικά του μνημείου Πεσών των Ηρώων, του οποίου ο περιβάλλον χώρος καταργείται προκειμένου να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στο πάρκο. Όλα τα παραπάνω πάντως αποτελούν πρόχειρα συμπεράσματα και διαπιστώσεις. Πολλά αναμένεται να διευκρινιστούν προσεχώς, μεταξύ των οποίων και το σημαντικότερο, εάν τελικά το αρχιτεκτονικό αυτό σχέδιο θα τύχει εφαρμογής και αν ναι, σε ποιο βαθμό θα ακολουθηθούν όσα προτάθηκαν από τους αρχιτέκτονες. Να δούμε, φίλες και φίλοι, τι θα προταθεί εν τέλει κατόπιν και διαβούλευση με των Δημοτών, πόσα θα ξοδευτούν, πότε θα γίνει και τι θα γίνει και αν θα γίνει. Πολλά τα ερωτήματα, βέβαια, έχουν υπάρξει σε κάποιες αντιδράσεις. Έχω κρατήσει τις σημαντικότερες. Οι περισσότεροι λένε να μην φύγει το σημείο κατά τεθέν, το συντριβάνι από την πλατεία Ειρήνης. Κάποιοι εναντιώνονται σε αυτό το χαμήλωμα του σπαθιού που είδατε στο βίντεο. Και κάποιοι λένε γιατί να ξαναξυλώσουμε τα συντριβάνια στο πάρκο Αγίας Παρασκευής, για τα οποία τόσα χρήματα δαπανήθηκαν για να επιστρέψει μια λίμνη όπως και ήταν πριν από 20 χρόνια. Το θετικό είναι ότι ο Δήμος Κομωτίνης έχει ανοίξει ένα παράθυρο συνομιλίας με τους δημότες και ζητάει την άποψη των δημοτών και φαίνεται να την ακούει. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι δεν ξέρουμε πότε και αν θα γίνουν παρεμβάσεις και πόσα λεφτά θα ξοδευτούν για αυτές. Η Κομωτίνη όμως δεν είναι μόνο η πόλη, είναι ευρύτερα ο Δήμος και το lockdown, το εξάμηνο, έχει προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν αποδράσεις έξω από την πόλη και εμείς ξεχωρίσαμε τρεις τοποθεσίες, τα σύμβολα, την Πάνδροσο και το Μίσχο, που βρίσκονται στα 10 λεπτά από την Κομωτίνη και αποτελούν μικρούς παραδείσους όπως τους χαρακτηρίζουμε για να κάνετε τις αποδράσεις σας. Περισσότερα ευθύς αμέσως. Ανάσες δροσιάς, μια ανάσα από την πόλη, μπορεί να βρει κανείς στην Κομωτινή. Και δεν αναφερόμαστε σε πολύ γνωστές τους ντόπιους τοποθεσίες όπως το περιαστικό δάσος της Νυμφέας ή το παραθαλάσσιο Φανάρι, αλλά σε τρία σημεία που πολλοί ακόμα και Κομωτινοί δεν έχουν επισκεφθεί, αν και πραγματικά βρίσκονται δίπλα μας. Τα παρατεταμένα μέτρα εγκλεισμού, ωστόσο, αποτελούν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για αναγκαίες αποδράσεις στην Ήπεθρο. Μόλις τα 10 με 15 λεπτά με το αυτοκίνητο, μπορεί κανείς να φτάσει σε φυσιολατρικούς παραδείσους περιμετρικά της πόλης, όπως ο παλιός νερόμυλος του Μίσχου, οι καταράχτες των Συμβόλων ή το ποτάμι της Πανδρόσου. Μερικά μέτρα βόρεια από το τζαμί του Μίσχου, μετά από ένα μικρό χωματόδρομο, ο επισκέπτης καταφτάνει στο ποτάμι. Αυτό είναι και το σημείο συνάντησης πολλών πεζοπόρων και ορειβατών της περιοχής που ξεκινούν από το Μίσχο και καταλήγουν σε διάφορα σημεία του ορεινού όγκου, μεταξύ των οποίων και το Παπίκιο Όρος. Στην αρχή της διαδρομής, ο εξερευνητής μπορεί να κάτσει στις μεγάλες πέτρες και να απολαύσει τη θέα ή να βγάλει φωτογραφίες στο ποτάμι και τον τεχνητό καταράκτη που κεντρίζει τα βλέμματα. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται και ένας παλιός νερόμυλος που σκεπάζεται από τα πλατάνια γύρω του όταν πετύχετε την κατάλληλη εποχή.
Στα σύμβολα τώρα βόρεια της Κομοτηνής, ο επισκέπτης περνώντας από το χωριό καταφτάνει σε ένα καταπράσινο τοπίο γνωστό και ως Καταράχτες Συμβόλων. Εκεί η άγρια φύση θα σας κάνει να ξεχάσετε το lockdown και με σεβασμό σε αυτή μπορεί να απολαύσετε το πικνίκ σας. Μεταξύ του χωριού και του ποταμιού, ο επισκέπτης συναντά τον θολωτό μακεδονικό τάφο Συμβόλων που κατασκευάστηκε στο τέλος του 4ου αιώνα σύμφωνα με τους αρχαιολόγους. Εντοπίστηκε από ανασκαφικές εργασίες το 1976. Το μνημείο προστατεύεται με περίφραξη και στέγαστρο. Η τρίτη τοποθεσία είναι περισσότερο γνωστή στους καλοφαγάδες, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως στερείται φυσικού κάλους. Ο λόγος για την Πάνδροσο. Λίγα μέτρα βόρεια του οικισμού, ο επισκέπτης μπορεί να καταλήξει στο ποτάμι, το οποίο σε μερικά σημεία του δημιουργεί μικρούς καταράκτες. Δυστυχώς, δίπλα στο όμορφο σημείο, ασυνείδητοι πετούν τα απορρίμματά τους. Οι παραπάνω τρεις τοποθεσίες είναι όμως μόνο μερικές από αυτές που βρίσκονται περιμετρικά της Κομοτηνής και σας περιμένουν να τις εξερευνήσετε. Το μόνο που χρειάζεται είναι αγάπη για τη φύση και καλή διάθεση. Και αυτά δεν μπορεί να μας τα στερήσει κανένα lockdown. Αυτά διότι, όπως είπα και στο βίντεο, τις αποδράσεις δεν μπορεί να μας τις στερήσει κανένα περιοριστικό μέτρο, όταν αυτές προφανώς είναι κοντά στην πόλη, όπως και τα τοπία τα οποία απολαύσατε. Μία ανάσα από την Κομοτηνή και αυτά, αρκετοί δεν τα έχουν επισκεφθεί. Άλλοι πάλι τα επισκέφτονται και πετούν τα σκουπίδια τους. Καλό θα ήταν προφανώς να σεβόμαστε το περιβάλλον που υπάρχει περιμετρικά της πόλης, αλλά και ευρύτερα όπου και αν βρεθούμε. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε κάτι συγκινητικό. Είναι τα χελιδονίσματα, ο γνωστός ύμνος της Άνοιξης από τον καλλιτέχνη της Κομοτηνής Χρήστο Χατζόπουλο, τα οποία τραγούδησε με τη βοήθεια των μαθητών στο σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Τυφλών στον Δήμο Ξάνθης. Ήρθε και λιγόνα, ήρθε κι άλλη δε λιγόνα,
άφησε και λάλησε. Γλυκά και λάλησε. Άφησε και λάλησε. Και γλυκά και λάλησε. Ήρθε, ήρθε και λιδόνα. Ήρθε και άλλη με λιδόνα. Αισιόδοξο μήνυμα από την Ξάνθη πάντως, όχι από τη Ροδόπη. Κατ' εξαίρεση όμως απλώσαμε λίγο την εκπομπή ώστε να προβάλλουμε και αυτό το βίντεο το οποίο έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Τυφλών στον Δήμο Ξάνθης. Τα συγχαρητήριά μας στον κύριο Χατζόπουλο, ο οποίος όπου και αν κληθεί πηγαίνει κατευθείαν και τραγουδάει με τα παιδιά, μεταφέροντας όμορφες μελωδίες και δημιουργώντας καλές εμπειρίες για τους μικρούς μαθητές όπου και αν κληθεί. Αυτά για αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή επίσης επανάληψη Τρίτη και ώρα 8 και Πέμπτη και ώρα 11 από τη Δέλτα Τηλεόραση, ενώ τη βλέπετε και μέσω Facebook Δέλτα Τηλεόραση. Μπορείτε να κάνετε εκεί like και όλα τα απαραίτητα ακολουθήστε κλπ. Προκειμένου να μην χάνετε λεπτό τόσο από τη συγκεκριμένη εκπομπή, όσο και ευρύτερα από τα ρεπορτάζ που φιλοξενεί η Δέλτα Τηλεόραση για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και σε μένα προσωπικά, ώστε να ασχολούμαστε με τα ζητήματα τα οποία μας θίγετε τόσο από την πόλη όσο και από τους οικισμούς, τον τρόπο που αυτή τη στιγμή είναι κάτω στις οθόνες σας. Ευχαριστούμε για την στήριξη, ευχαριστούμε για τα μηνύματα, διότι αρκετά από τα θέματα τα οποία δημοσιεύουμε στην εφημερίδα, είτε προβάλλουμε και στην εκπομπή, είναι είτε δικιά σας σκέψη, είτε δικό σας παράπονο, είτε ακόμα και δικό σας υλικό. Πλέον έτσι λειτουργεί και η δημοσιογραφία. Είστε και εσείς στα μάτια μας. Μπορείτε να μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, το υλικό σας από την Κομοτηνή και από όλα τα χωριά, προκειμένου και εμείς να τα βλέπουμε, να τα σκεφτόμαστε, να τα ερευνάμε και κατόπιν να τα δημοσιεύουμε, εάν φυσικά είναι άξια δημοσίευσης και μπορούν να βγάλουν ένα θέμα μέσα από αυτά, τόσο για την Κομοτηνή όσο και για τους οικισμούς, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά. Το λέμε πάρα πολλές φορές, τα θετικά τα αναδεικνύουμε γιατί δεν είναι όλα μαύρα ούτε στην τοπική μας κοινωνία. Τα αρνητικά τα θίγουμε ώστε να ανοίγουμε και τα μάτια των αρχών του τόπου, που πολλές φορές είναι ερμητικά κλειστά, μήπως και διορθώσουν πράγματα τόσο στην πόλη όσο και ευρύτερα στην περιφέρεια. Αυτά για αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Μένετε συντονισμένοι στη Δέλτα Τηλεόραση. Ευθύς αμέσως ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.